Γεια σας φίλες και φίλοι της στρατιωτικής τεχνολογίας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και πάλι. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τις πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο πρόγραμμα της πλατφόρμας Μινόταυρος της ελληνικής εταιρείας Σούκος Robots. Στο προηγούμενο βίντεο του καναλιού μας είχαμε δείξει την παρουσίαση του Μινόταυρου στην αμυντική έκθεση DEFEA 2023 και στο σημερινό σύντομο βίντεο θα δείξουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τότε μέχρι σήμερα. Ο Μινόταυρος, να υπενθυμίσουμε, πως είναι ένα σύστημα αντιδρόουν και έχει την δυνατότητα να καταρρύπτει μη επανδρωμένα εναέρια και θαλάσσια οχήματα με χρήση λέιζερ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά πλάνα του δημοσιογράφου Βασίλη Σαριβαλίδη, τους δύο τελευταίους μήνες έγιναν δοκιμές ελέγχου απόδοσης και μέτρησης ακτίνας δράσης του λέιζερ. Όπως πληροφορούμαστε από τον κατασκευαστή Κώστα Σούκο στο βίντεο του Βασίλη Σαριβαλίδη, η εμβέλεια δράση του λέιζερ φτάνει μέχρι τα 80 χιλιόμετρα. Η κατευθυνόμενη αυτή δέσμη λέιζερ μπορεί να δημιουργήσει ένα νέφος ιονισμού με διάμετρο 1000 μέτρα, θερμοκρασίας άνω των 3.000 βαθμών Κελσίου και να καταρρύψει ό,τι βρίσκεται εντός της. Τα πλάνα που έχουν δημοσιευθεί οφείλω να ομολογήσω πως είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακά και βεβαίως περιμένουμε δοκιμές επί του πεδίου σε ρεαλιστικές συνθήκες με χρήση πραγματικού στόχου. Αν φυσικά σας άρεσε το βίντεο και ενδιαφέρεστε για θέματα τεχνολογίας, αυτοκίνησης και γεωπολιτικών, επισκεφτείτε το κανάλι μου, ρίξτε μια ματιά στο περιεχόμενο που ανεβάζω, κάντε εγγραφή και βοηθήστε με τη συμμετοχή σας ώστε να γίνω ακόμα καλύτερος.